ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Νομίζω ότι το πρόγραμμα αποτυπώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο γράφημα που έχετε μπροστά σας. Όντως πρόκειται για 66 παραγωγές με πολλές παραστάσεις στην Ακαδημία, για ένα πλήθος συντελεστών που θα το στολίσουν με την παρουσία τους, μια έντονη παρουσία της Μούσα καθ' όλη τη διάρκεια του προγραμματισμού, τόσο εδώ όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, για πρώτη φορά στο Μέγα Μουσικής Αθηνών. Ένα έντονο προσανατολισμό προς την εκπαιδευτική διαδικασία. Όλα αυτά τονίζονται και πολλά άλλα στο γράφημα που έχετε μπροστά σας. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείτε συνοπτικά ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτόν τον προγραμματισμό. Για να τονίσω ξανά και να συμπληρώσω τα τόσο σωστά λεγόμενα του Προέδρου, πιστεύω ότι αυτός ο προγραμματισμός αποτελεί ένα καρπό αφενός της δυναμικής που ανέπτυξε ο οργανισμός τα τελευταία χρόνια και αφετέρου της νέας έμπνευσης και μεγάλη δυναμικής που προσφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή η δυναμική, αυτός ο καρπός, γεννήθηκε μέσα από τη σύμπνοια για να συγκεράσουμε καταρχήν την καλλιτεχνική αξία, την υψηλή καλλιτεχνική αξία, την πολυμορφία, τη δημιουργία θεσμών με ουσία και με διάρκεια στον χρόνο, την αξιοποίηση βεβαίως των υπέροχων διαθέσιμων χώρων στον οργανισμό, με συχνές, παράλληλες, ποικιλόμορφες δράσεις, εκδηλώσεις και με την παροχή βήματος σε ντόπιους και ανερχόμενους καλλιτέχνες. Προσπαθήσαμε επίσης να συνδυάσουμε την παρουσία καθιερωμένων καλλιτεχνών που υπηρετούν διαφορετικές αισθητικές κατευθύνσεις, την πρόσκληση διεθνών καλλιτεχνικών σχημάτων, σημαντικών διεθνών καλλιτεχνικών σχημάτων κάθε είδους τέχνης, το εκπαιδευτικό έργο, το οποίο φέτος θα δείτε ότι και μετά από την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του Μουσικού Σχολείου της Μούσα το καλοκαίρι και άλλων εκπαιδευτικών δράσεων, θα δείτε ότι φέτος εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένο, μαζί με την μετεξέλιξη κομβικών συνεργασιών. Συνεργασιών που άλλες είναι καινούργιες και θα δοκιμαστούν, άλλες είναι παλιότερες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολλές. Είναι σχεδόν το νερό που ποτίζει αυτό το δέντρο που λέγεται προγραμματισμός του Μεγάρου, και ανάμεσά τους βρίσκονται φορείς όπως το Rewards Festival, βεβαίως οι ορχήστρες μας, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Δημητρίων με τη Δημαρχία Πολιτισμού, η κυρία Χρυσίδου σήμερα είναι μαζί μας και μας τιμά ιδιαίτερα, ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, εταιρείες όπως η Κρίκος Productions, η Σκάλο Βιόρι Productions, Intershow, ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης, η Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγκέρι, το Τελόγλιο Ίδρυμα, το Βρετανικό Συμβούλιο, ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης, η εταιρεία Unlabel, Γκανγκζού Μπαλέτ Θεάτρο της Κίνας, Αντένα, ένα σωρό συνεργασίες οι οποίες δίνουν ζωή και τροφή σε αυτόν τον προγραμματισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συνεργάτες μας. Οι απόψεις λοιπόν και τα οράματα που συζητήθηκαν διεξοδικά αυτούς τους μήνες συμπίθενται στον προγραμματισμό που έχετε στα χέρια σας, με ένα κοινό στόχο τελικά, εκτός από τη διασφάλιση του όμως και της βιωσιμότητάς του, την εξυπηρέτηση καταρχήν του καταστατικού του σκοπού και την διατήρηση της σταθιακής εξέλιξής του σε αυτή την πρεσβεία πολιτισμού που όλοι οραματιζόμαστε.
παρόλο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα αποτελεί ένα στοίχημα που θα δοκιμάσει τις αντοχές μας, θα δοκιμάσει τις δυνάμεις μας, είναι ίσως το πιο μεγάλο, το πιο πολυδιάστατο πρόγραμμα που έχουμε τολμήσει να παρουσιάσουμε μέχρι σήμερα. Η συμμετοχική διαδικασία στον σχεδιασμό του αποτελεί αυτό ακριβώς το στοιχείο που ενέπνευσε όλους μας να επανακοινήσουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Και ναι, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε στο ότι κάθε μεγάλο βήμα προς τα μπρος ενέχει και ένα βαθμό ρίσκου. Αλλά πολιτισμός χωρίς κάποιο βαθμού ρίσκο επίσης δεν νοείται. Ρίσκο δεν χρειάζεται να σημαίνει παρατολμία, αλλά σίγουρα σημαίνει και πρέπει να σημαίνει τολμηρή στάση απέναντι στις δοκιμασίες της εποχής. Έτσι λοιπόν, για πιστεύω όλους μας, αλλά και την καλλιτεχνική διεύθυνση, ρίσκο σημαίνει εμπιστοσύνη σε ναι, το καλώς εννοούμενο ρίσκο σημαίνει εμπιστοσύνη στις νέες δυνάμεις νέων καλλιτεχνών. Σημαίνει επιμονή σε αξίες και στρατηγικές που πιστεύουμε και στηρίζουμε. Επένδυση σε project που δεν έχουν δοκιμαστεί, αλλά στα οποία πιστεύουμε ότι αρμόζει σεβασμός και τα οποία αξίζουν την αρρωγή και την προσοχή μας. Σημαίνει εμπιστοσύνη στην δυναμική της καλλιτεχνικής αξίας που, ναι, θα προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε και σε εμπορική μαζί με τη βοήθεια του κοινού και την ανταπόκριση του κοινού. Σημαίνει εμπιστοσύνη στο πλήθος συνεργατών με τους οποίους θα δουλέψουμε μαζί και τους οποίους ευχαριστούμε βαθιά. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, χωρίς εκτόσεις στην καλλιτεχνική αξία των παραγωγών που έχετε στα χέρια σας και που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα, φροντίσαμε ώστε οι πόροι προτάσεις για τα τεχνικά μέσα του οργανισμού, μαζί με τις προτάσεις και τα μέσα και τις τεχνικές δυνατότητες των συνεργατών μας, να αξιοποιηθούν και να ισορροπήσουν κατά το βέλτιστο δυνατό βαθμό. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι αξιοποιήσαμε τη δυναμική, τις προτάσεις και τα όποια μέσα του Φεστιβάλ Δημητρίων σε μια πολύτιμη συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, που την ευχαριστούμε θερμά. Σημαίνει ότι πήραμε υπό την αιγίδα μας, εντός εισαγωγικών, και εντάξαμε θεσμούς όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και το Mind Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου θα έχει παραπάνω από 30 παραστάσεις, εργαστήρια, γύρω από την τέχνη του κουκλοθεάτρου, και αποτελεί ένα από τα στολίδια του φετινού προγραμματισμού μας. Προσκαλέσαμε και εντάξαμε προτάσεις της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου, με την οποία πρέπει να θυμηθούμε ότι συνεργαστήκαμε και συμπράξαμε και στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Διαβατά πριν από μερικούς μήνες. Αξιοποιήσαμε όλους τους πιθανούς πόρους του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης και πόρους από την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς τη Μούσα για την εξέλιξη της Μούσα μέσα από κομβικές συνεργασίες, όχι μόνο με σημαντικά σχήματα από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, αλλά και σημαντικότερα τους καλλιτέχνες, των οποίων ένας βρίσκεται μαζί μας σήμερα, είναι ο Γιάννης ο Τσιτσελίκης, γνωστός σπουδαίος καλλιτέχνης που δεν χρειάζεται σύσταση.
σημαίνει ότι προσκαλέσαμε χορηγίες, είτε για την Μούσα, είτε για ειδικά project, όπου θα δείτε όπως ο ρυθμός, η κοινή μας γλώσσα, το οποίο διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Τελόγλιο Ίδρυμα Πολιτισμού, και το Do I Need Labels to Love, που έχει να κάνει με άτομα με κινητικές δυσκολίες και το οποίο διοργανώνουμε σε συνεργασία με την εταιρεία Unlabel. Σε αυτή τη λογική λοιπόν θα σας τα πω πολύ περιεκτικά και σύντομα. Ξέρω ότι έχετε και άλλη συνέντευξη τύπου που πρέπει να παραδεχτείτε. Πολλές λεπτομέρειες έχετε στα χέρια σας ήδη. Είναι η πρώτη φορά που, ή από τις λίγες φορές που θυμάμαι να έχετε στα χέρια σας ήδη το γενικό έντυπο του οργανισμού με όλες τις πληροφορίες των παραγωγών. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι σε αυτή τη λογική προχωρήσαμε με ιδιαίτερη τόλμη, ενδεικτικά, σε μια μεγάλη συμπαραγωγή υπό την επίβλεψη του οργανισμού, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δημητρίων, με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου και με την Μούσα μας και βεβαίως με την Σκάλο Πιόρικ Productions, την παραγωγή της όπερας Αΐντα. Είναι η πρώτη φορά που προχωρούμε σε μια παραγωγή τέτοιου μεγέθους και τέτοιων απαιτήσεων χωρίς τη συνδρομή κάποιου χορηγού για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Επίσης, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δημητρίων και με τη Μούσα προχωρήσαμε στην πρόσκληση ενός από τα σπουδαιότερα ορχιστρικά σχήματα στον κόσμο, τους καμερίστη Τελτέατρο Αλλα Σκάλα, οι οποίοι θα συμπράξουν, όπως θα δείτε στο πρόγραμμα, μαζί με την Μούσα μας σε μια συναυλία side by side. Επενδύσαμε, όπως είπε πριν και ο πρόεδρος, στην πιο τακτική παρουσία της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης στους χώρους του Μεγάλου Μουσικής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από την παρουσία της κρατικής ορχήστρας στο Μέγαρο φέτος είναι η παρουσίαση της Συμφωνίας των Άλπαιων, του τεράστιου αυτού έργου, ένα καλά αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας και μια συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πολύ σημαντικό, στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για την εκπροσώπηση του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, προχωρήσαμε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάλου Μουσικής Αθηνών στο σχεδιασμό μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας της Μούσα με την Royal Concertgebouw Philharmonic, η οποία θα φιλοξενηθεί φέτος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η οποία δέχτηκε με χαρά να συνεργαστεί με τα νέα παιδιά μας από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η μία συνεργασία και η άλλη αφορά στην πρώτη συνεργασία του Μεγάρου, εκτός Μεγάρου, με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 27 Οκτωβρίου, την επομένη ακριβώς ημέρα από τη συναυλία της Μούσα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο πλαίσιο των συμπαραγωγών μας εντάξαμε 5 παραστάσεις του Guangzhou Ballet από την Κίνα. Πρόκειται για το έργο Λίμνη των Κύκνων του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, σε μια χορογραφία Μάριο Πετυπά και Λεύ Ιβάνο, και βεβαίως 5 παραστάσεις του υπερθεάματος και στα Εσένικα Καλτούκ, τη χώρα των ονείρων, μαζί με 3 αφιερώματα στην θεματική κατεύθυνση ελληνική μουσική και ένα αφιέρωμα στη βυζαντινή μουσική. Διευρύναμε παράλληλα το σύνολο των αμυγών παραγωγών του οργανισμού στο πλαίσιο των θεσμών που ο ίδιος δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί. Αυτοί οι θεσμοί, για παράδειγμα, είναι το crossover, jazz and ethnic, voices, κύκλος μουσικής δωματίου, πιανιστική τέχνη κτλ. Με περισσότερες από 25 εκδηλώσεις για φέτος. Ίσως το σημαντικότερο
στοιχείο του νέου προγραμματισμού που πρέπει να τονίσουμε, παράλληλα με την εμφανή τόνωση του, και πάλι θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ουσιαστική τόνωση του κοινωνικού προφίλ του οργανισμού, στον απόϊχο του πρώτου καλοκαιρινού φεστιβάλ Μούσα, που διοργανώσαμε το καλοκαίρι, προχωρήσαμε παρακάτω στην πρώτη διοργάνωση τακτικών εκπαιδευτικών εργαστήριων σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, που εξειδικεύονται σε εναλλακτικές μεθόδους μάθησης. Αυτές οι δραστηριότητες θα λάβουν χώρο σε τρεις μήνες. Αντιλαμβάνεται λοιπόν πόσο σημαντικό είναι πλέον το εκπαιδευτικό έργο για τον οργανισμό, με πρωτοβουλίες όπως αυτή και βεβαίως με την εξέλιξη της Μούσα όπως όλοι διαμαρώνουν. Όλα τα παραπάνω μαζί με πολλές ακόμη εκδηλώσεις και δραστηριότητες που αναφέρονται αναλυτικά στο δελτίο τύπου και στο γενικό έντυπο που έχετε τα χέρια σας, το θερινό σινεμά, οι μεταδόσεις από την Μετροπόλιταν Όπερα, οι προβολές στο πλαίσιο του έτους Shakespeare σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, οι διαλέξεις του Λευτέρη Κονκαλίδη, οι οποίες συνεχίζονται και φέτος, και οι οποίες θα εμπλωτιστούν, αυτός ο κύκλος διαλέξεων θα εμπλωτιστεί πια και με την κομβική συνεργασία μας με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με μια σειρά διαλέξεων με επιστημονικό περιεχόμενο. Η συναυλία της Μούσα, πρέπει να τονίσουμε επίσης την πρώτη συνεργασία της Μούσα με την χοροδία του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης για τον εορτασμό των 25 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Είναι μια κομβικής σημασίας συνεργασία που δεν αφορά μόνο στη Μούσα και στο Σύλλογο, αλλά θα έχει και θα έχει το ιδιότερο χρώμα που θα προσδώσουν μέλη της Καμεράτα Junior του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Αθηνών και της Συμφωνικής Νέων Τρικάλων. Πρόκειται λοιπόν για μια τεράστια συνεργασία νέων, καταρχήν από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από την Αθήνα και από τα Τρίκαλα. Είναι μια από τις εκδηλώσεις που πραγματικά θα ήθελα να είστε όλοι παρόντες. Το Διεθνές Φόρουμ Reworks Agora, το οποίο ξεκινάει μάλιστα και μετάβριο. Τρία καλά όπερας, χορός από την Κίνα, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, τσίρκο. Νομίζω ότι είναι αδύνατον να παρουσιάσει κανείς μέσα σε 40-45 λεπτά όλα αυτά τα οποία πρόκειται να διαδραματιστούν φέτος στο μέρος μας της Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ειλικρινά ότι όλα τα παραπάνω συνθέτουν ίσως το πιο δυναμικό και πιο πολυδιάστατο πρόγραμμα το οποίο ο οργανισμός έχει παρουσιάσει μέχρι και σήμερα. Και με αυτό το συμπέρασμα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά από καρδιάς τον Πρόεδρο και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ξεχωριστά και συνολικά, τους πολύτιμους συνεργάτες μου στον οργανισμό, χωρίς τους οποίους θα ήταν αδύνατο να δημιουργηθεί αυτό που βλέπετε μπροστά σας, και βεβαίως όλους τους φορείς που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη και με τη συνεργασία τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους πολύτιμους υποστηρικτές και χορηγούς Μεγάλη Μουσική της Θεσσαλονίκης, όπως είναι βεβαίως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Alpha Bank, το ξενοδοχείο Mediterranean, η Aegean Airlines, η Sony, μπορεί και ξέρει να συνεργάζεται.